ό,τι λέω, ό,τι σκέφτομαι, ό,τι υπολογίζω, ό,τι επεξεργάζομαι σχετικά με τους εμβολιασμού. στηρίζουμε αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι μας λένε οι αρμόδιες αρχές. Πουθενά άλλο. Αλλά κάπου έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να τα υπολογίσω σωστά, μολονότι ότι ήμουν πολύ καλό στην αριθμητική από το δημοτικό και έχω μάθει πολύ καλά πολλαπλασιασμό και πρόσθεση και αφαίρεση και διαίρεση. Παρ' όλα αυτά, κάπου μου λένε οι αρμόδιοι ότι σε τρει μήνε, δηλαδή γύρω περίπου στο Μάιο, θα μα αφήσουν να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Θα μα αμολύσουν. Συγχρόνω όμω μου α λένε ότι θα μα αμολήσουν να κυκλοφορούμε ελεύθεροι όταν φτάσουν οι εμβολιασμοί σε ένα ποσοστό 50 με 60% του πληθυσμού τη χώρα. Δηλαδή στα 10 εκατομμύρια που έχει η Ελλάδα θα εμβολιαστούν 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Για να φτάσουμε στο 60% έστω τον αριθμό των 6 εκατομμυρίων πρέπει να εμβολιάζονται τουλάχιστον 2 εκατομμύρια το μήνα. Μας λένε όμως συγχρόνως ότι σήμερα γίνονται εμβολιασμοί γύρω στους 5.000 την ημέρα με προτίγει να φτάσουμε τις 8.000, πιθανόν και τις 20.000. Δηλαδή 5.000 την ημέρα επί 30 μέρες, στον ένα μήνα είναι 150.000. Να πω 200.000 κατά μέσο όρο το μήνα εμβολιασμοί. Μέχρι να εμβολιαστεί ένας αριθμός του ενός εκατομμύριου ανθρώπων, χρειάζονται δηλαδή 5 μήνες. 5 επί 200.000. Αφού χρειάζονται 5 μήνες στο ένα εκατομμύριο, Σημαίνει ότι στα 6 εκατομμύρια θέλουμε 5 επί 6, 30 μήνε. Πού είναι οι 30 μήνε, πού είναι οι 3 μήνε που μα λένε. Πώ είναι δυνατόν να γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Και το θέμα είναι ότι μετά, τώρα, την τελευταία στιγμή, μα λένε, ξέρετε, έρχονται τα εμβόλια, αλλά δεν έχουμε την υποδομή τη σωστή για να γίνονται εμβολιασμοί στη χώρα. Γεια σα, ρε φίλε, γεια σου. Εδώ και μήνε περιμένει να παραχθούν εμβόλια. Παράγονται τα εμβόλια καταστρώνει σχεδιασμό με την ομοσία ελευθερία, έρχονται τα πρώτα εμβόλια και μετά μου λε, δεν υπάρχει υποδομή. γιατί δεν δημιουργήσατε την υποδομή τότε που ξέρατε πριν από μήνε ότι θα παραχθούν τα εμβόλια. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή έχω βρεθεί πολύ μπλεγμένο. Ε, μάλλον να ξανακάνω τους υπολογισμούς μήπως κάπου κάνω λάθος για να δούμε